Υπουργού Εσωτερικών που μας παραχωρήσανε και τα στοιχεία. Να τον καλημερίσουμε. Και ο Γιάννης Οτελώνης, οικονομολόγος. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, καλημέρα για από μένα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τα στοιχεία, πάμε να δούμε τις κάρτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις κάρτες εδώ στην οθόνη μας, που μας τις έχουν ετοιμάσει οι συνεργάτες μας. Δημογραφικό πρόβλημα, υπογεννητικότητα. Να δούμε τα δεδομένα. Στην απογραφή του 2021, το σύνολο του πληθυσμού των ελεύθερων περιοχών ήταν 918.000 άτομα. Από αυτά, οι Κύπροι είναι 724.800 και οι Αλλοδαποί 193.300. Δηλαδή το 9,2% των ελεύθερων περιοχών είναι ξένοι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Γεννήσεις. Και εδώ θα σταθούμε πάρα πολύ στη συζήτηση που θα κάνουμε. Την τελευταία δεκαετία η Κύπρος είχε περίπου από 10.000 μέχρι 10.500 γεννήσεις. Οι δύο γονείς Κύπροι κατέγραψαν μείωση οι γεννήσεις από δύο Κύπριους γονείς 4%. Δύο γονείς μη Κύπροι, αύξηση 7% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε να δούμε και την άλλη κάρτα. Τις κάρτες θα τις βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Έτος 2022. Οι δύο γονείς Κύπροι έκαναν παιδιά 52% και οι δύο γονείς μη Κύπροι 29%. Σχεδόν το 1/3. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Θάνατη. Το 2012 το σύνολο των θανάτων που καταγράφηκαν στις ελεύθερες περιοχές είναι 5.935, δηλαδή το 55% των γεννήσεων. Από αυτούς η Κύπρη ήταν 5.166 και η Αλλοδαπή 769. Να δούμε και την εξέλιξη των θανάτων. Το 2022, δηλαδή στην περσινή χρονιά, το σύνολο των θανάτων έφτασε, σκαρφάλωσε στους 7.438, δηλαδή το 70% των γεννήσεων. Οι Κύπροι ήταν που έφυγαν από τη ζωή 6.505 και η Αλλοδαπή 933. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα συζητήσουμε αυτή τη στιγμή και θα θίξουμε ως επιτοπλίστων το οικονομικό ζήτημα, το συνταξιοδοτικό, το ΑΕΠ κτλ. Πρώτο σχόλιο να πάρουμε από τον κύριο Χατζηβασιλείου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Να δούμε πώς βλέπει το Υπουργείο αυτή την κατάσταση. Κύριε Μιχάλαρε, όντως τα στοιχεία είναι όπως τα έχετε παρουσιάσει από τα στοιχεία που τηρούνται και στο Αρχείο Πληθυσμικής Ανάστευσης. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα στο δημογραφικό ζήτημα και στο θέμα του πληθυσμού που αποτυπώνεται στη μείωση των αριθμών που παρουσιάσατε στις κάρτες σας και σε συνάρτηση με τους Κύπριους γονείς αλλά και σε συνάρτηση με τα άτομα τα οποία έχουν και τους δύο γονείς αλλοδαπούς. Ναι, λοιπόν, πάμε στον κύριο Τελώνη να μας κάνει το οικονομικό σχόλιο. Διότι ξέρουμε καλά, όταν δεν έχεις γεννήσεις στον πληθυσμό σου, καταρχάς μειώνεται η παραγωγική βάση. Θα πέσει η ανάπτυξη και θα μειωθούν πάρα πολλά. Δυστυχώς υπάρχουν και πιο σοβαρές επιπτώσεις. Αν πέσεις κάτω από το 2,1 το στατιστικά που λέμε, κινδυνεύεις με αφανισμό. Η Ιταλία ειδικά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε αυτό το πράγμα. Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι το τέλος του αιώνα μπορεί να μην υπάρχουν Ιταλοί. Καθαροί Ιταλοί, αν συνεχίσει ο ρυθμός γεννήσεως τους να είναι στα σημερινά επίπεδα. Οπότε το θέμα είναι πραγματικά σοβαρό και πρέπει να εσκύψουμε πάνω του. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό. Και η Ελλάδα έχει το ίδιο πρόβλημα και η Ιταλία έχει το ίδιο πρόβλημα και εμείς το έχουμε το πρόβλημα. Μέχρι και η Κίνα έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει ένα τεράστιο πληθυσμό. Μειώνεται και γερνάει ο πληθυσμός. Η Κίνα ίσως το δημιουργήσει από μόνη της με την πολιτική του ενός παιδιού που είχε την τότε εποχή. Οπότε εκείνη είναι η ειδική περίπτωση. Οι οικονομίες οι δικές μας δυστυχώς έχουν το γνώρισμα ότι έχουν αναπτυχθεί. Και όσο αναπτύσσεσαι, πλέον οι ανάγκες, οι κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνουν. Βλέπετε τα νεαρά ζευγάρια. Ενώ πριν 50 χρόνια θα έμεναν με την οικογένεια, με τους γονείς τους και θα τεκνοποιούσαν και σιγά σιγά θα χτίζα σπίτι. Τώρα λέμε είναι προϋπόθεση να έχω το δικό μου σπίτι για να προχωρήσω με τη δημιουργία οικογένειας. Οπότε πρέπει να δούμε αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν κοινωνικές αλλά και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Και από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε για να χτίσουμε ξανά τη γεννητικότητα. Πάντως καταλαβαίνουμε, κύριε Τελώνη, ότι είναι μια βόμβα η οποία θα εκραγεί, αν συνεχίσουμε έτσι, στα χέρια της επόμενης γενιάς. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το βιώσουμε εμείς, αλλά η επόμενη γενιά θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και τα ταμεία μας είναι επίσης ένα θέμα. Ασφαλέστατα. Και εκεί είναι τα δύο μεγάλα θέματα. Αν δεν αυξήσουμε τη γεννητικότητα, σημαίνει δεν έχουμε άτομα να μπαίνουν μέσα, να παράγουν, να δίδουν δηλαδή εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αντίθετα,
Τα άτομα τα οποία μπαίνουν, βγαίνουν στη σύνταξη που απορροφούν από το ταμείο όλο και μεγαλώνουν σαν πληθυσμός, με αποτέλεσμα να έρθει κάποια ώρα που ουσιαστικά η νέα γενιά δεν θα βάζει αρκετά μέσα για να καλύπτει τις ανάγκες της παλιάς γενιάς. Έχεις 2-3 επιλογές. Ή θα πεις ότι μειώνω τα ωφελήματα προς τους προς τους συνταξιοδοτημένους. Κάτι που μάλλον δεν γίνεται. Μάλλον δεν γίνεται. Είναι πολιτικά πολύ δύσκολο και κοινωνικά πολύ δύσκολο. Ή θα πεις αυξάνω τις εισφορές για τους νέους. Που και αυτό θα είναι ακόμα ένα μπούμεραγκ, γιατί αν αυξάσεις τις εισφορές σημαίνει πως περιορίζεις την οικονομική τους δυνατότητα, σημαίνει πως θα αρχίσουν να κοιτάζουν εναλλακτικές λύσεις. Mm-hmm. Ίσως να πάω στην Ελλάδα που είναι καλύτερα, ίσως να πάω σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που είναι καλύτερα. Οπότε δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Κύριε Χατζηβασιλείου, τι κάνει το κράτος για όλα αυτά, τι προγράμματα, τι φορείς, τι σύστημα υπάρχει και μέθοδος για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της υπογεννητικότητας? Κύριε Χαλάρα, συμφωνούμε με όσα αναφέρθηκαν ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα και οικονομικά και κοινωνικά που πρέπει να απασχολήσουν για τους λόγους για τους οποίους τα σημερινά ζευγάρια δεν επιλέγουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Είναι ίσως και τα θέματα εργασιακά, η καριέρα του καθενός, κάποια αλλαγή στις προτεραιότητες σήμερα που έχουν οι νέοι μας, οπότε επιλέγουν μικρότερο αριθμό παιδιών. Σε αυτό το επίπεδο, από πλευράς τουλάχιστον κυβέρνησης, έχει συσταθεί συγκεκριμένος φορέας που εξετάζει τα ζητήματα δημογραφικής πολιτικής, είναι κάτω από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και έχουν καθοριστεί σε παλαιότερο χρονικό επίπεδο ορισμένες δράσεις οι οποίες υλοποιούνται και ένα σχέδιο δράσης που είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο την τελευταία φορά το 2020, που προέβλεπε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έπρεπε να εξεταστούν από τα διάφορα Υπουργεία και υπηρεσίες. Από ό,τι πληροφορούμε από την επικοινωνία που είχαμε, το Υπουργείο Εργασίας προτίθεται σύντομα να συγκαλέσει αυτόν τον φορέα σε μια νέα συνάντηση για να γίνει η καταγραφή των ευρημάτων των προηγούμενων ερευνών που έγιναν στα πλαίσια αυτού του σχεδίου δράσης, που αφορούσαν επιστημονικές έρευνες, αφορούσαν τη χαρτογράφηση υφιστάμενων δομών και δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των γονέων, ώστε να υπάρχουν απαιτούμενες δομές για να μπορούν οι γονείς να έχουν περισσότερα κίνητρα σε εργασιακό τομέα. Ναι. Επίσης, είχαν γίνει μελέτες για εισαγωγή πρόσθετων κινήτρων για απόκτηση περισσότερων παιδιών. Οπότε, όλα αυτά είχαν καταγραφεί σε αυτό το σχέδιο δράσης και αντιλαμβάνομαι μάλιστα, θα γίνει μια ανασκόπηση του τι από αυτά σήμερα είναι ακόμα επίκαιρο ή τι μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω για να δώσει μια λύση στο πρόβλημα. Νομίζω ότι όταν συζητάμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, πάντα έχουμε στο μυαλό μας τους πολύτεκνους, οι οποίοι λιγοστεύουν και ως αριθμό. Δεν κάνει ο κόσμος πολλά παιδιά, κάνει ένα παιδί με το ζόρι, δύο παιδιά με το ζόρι. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι οργανωμένοι πολύτεκνοι για το ζήτημα. Ο κύριος Ντίνος Ολύμπιος είναι μαζί μας. Πάμε να τον ακούσουμε και να δούμε και πώς ακούει όλη αυτή την ιστορία και τα στοιχεία, κύριε Ολυμπία. Ναι, καταρχάς να σας χαιρετήσω τόσο εσάς όσο και τους τηλεθεατές και να πω ότι διαφωνώ με το θέμα που έχετε αναφέρει, κύριε Μιχάλαρη, ότι είναι μία βόμβα. Η βόμβα έχει εκραγεί. Η βόμβα έχει εκραγεί. Τα προβλήματα του πληθυσμού είναι τόσο θεμελιώδη που εκδικούνται εκείνους που τα αναβάλουν για το μέλλον. Αυτόν το είπε ο Άλφρεντ Σοβί, ο μεγάλος Γάλλος δημογράφος, όταν το ανέθεσαν να δώσει κίνητρα να επεξεργαστεί σχέδια για αύξηση των γεννήσεων. Ναι. Η Γαλλία τότε έδωσε το 5% του ΑΕΠ για αύξηση των γεννήσεων και το μόνο που κατάφερε είναι να ανεβάσει το δίχτυ στο 1,7. Εμείς που είμαστε στο 1,2 και με τις γεννήσεις των αλλοδαπών στο 1,3, αυτός ο δείχτης είναι μη αναστρέψιμος. Κύριε Ολυμπία, το ζήτημα για τους πολύτεκνους ως κίνητρο είναι κυρίως το οικονομικό. Βεβαίως είναι το οικονομικό, διότι αναφέρθηκατε πριν λίγο ότι η χαμηλή μισθή, το θέμα της κατοικίας κλπ. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία προβληματίζουν πάρα πολύ τους Κύπριους αν θα κάνουν οικογένεια. Και να σας πω ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας καθίσταται εκ των πραγμάτων το υπαριθμό ένα πρόβλημα μίζων κάθε άλλου προβλήματος, το οποίο κυριολεκτικά
απειλεί να δυναμητήσει τα θεμέλια αυτής της ύπαρξης του τόπου μας. Είμαστε ένας λαός ο οποίος θα χαθούμε μέχρι, να σας πω, το 30. Νομίζω ότι το 30 θα είμαστε μειοψηφία στην Κύπρο. Μάλιστα. Όταν, να σας πω κάποια στατιστικά στοιχεία. Το 20 που μας εδόθησαν τα στατιστικά επιδόματος, είχαμε 4.300 οικογένειες πολύτεκνες που έπαιρναν επίδομα. Το 22 οι 4.300 έγιναν 3.874 με 8.500 παιδιά πιο λίγα. Τον επόμενο χρόνο θα λέμε στο μέλλον, μια φορά και έναν καιρό είχε μια πολύτεκνη οικογένεια που είχε 4-5 παιδιά. Εκεί θα καταλήξω. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ολύμπιε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας και το σχόλιο σας. Να μου επιτρέψετε ακόμα ένα λεπτό. Ένα σύντομο σχόλιο, ναι. Ναι. Τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα των πολυτέχνων δεν είναι ποσά τεράστια. Με 15 έως 18 εκατομμύρια το χρόνο επιλύονται όλα τα προβλήματα των πολυτέχνων. Μάλιστα. Νομίζω ότι εάν το κράτος αποφασίσει να εισπράξει ανίσπρακτους φόρους, επιλύει όλα τα προβλήματα των πολυτέχνων. Και ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ιδιαίτερως χρήσιμη. Βεβαίως πρέπει να αυξήσουμε και τους πολυτεκνούς, όχι μόνο να στηρίξουμε αυτούς που είναι ήδη πολυτεκνοί, έτσι δεν είναι, κύριε Τελώνη? Ασφαλώς, αλλά κυρίως να αυξήσουμε το ένα παιδί στη μέση οικογένεια κοντά στα 2-2 και κάτι. Ναι. Εκεί είναι το κλειδί. Διότι το να κάνω πολυτεκνούς από 8.000 να τους κάνω 10, δεν κάναμε τίποτα. Είναι ο μεγάλος πληθυσμός που πρέπει να αρχίσει να αυξάνει τη γεννητικότητα και αυτό απαιτεί να δούμε τις συνθήκες. Τόσο τα κύρια στοιχεία που θα ενθαρρύνουν ένα ζευγάρι, ναι, να τεκνοποιήσει. Ναι, αλλά σου λέει και ο άλλος, να το είπε ο άνθρωπος. Εγώ θέλω να κάνω πολλά παιδιά, είτε από ένα αίσθημα, ναι, καθήκοντος, είτε επειδή, ναι, είναι ο χαρακτήρας μου και η οικογένειά μου. Έτσι δεν βγαίνω. Ναι, δεν είναι θέμα να κάνω 5 παιδιά. Είναι θέμα, ναι, να κάνω έστω και 2-3 παιδιά. Αλλάζουμε δραματικά την, μάλιστα, κατάσταση. Οπότε εκεί μπορούμε να εστιάσουμε και πρέπει να εστιάσουμε. Κύριε Χατζηβασιλείου. Κύριε Μιχαλάρε, συμφωνώ με τα όσα αναφέρονται. Ο σκοπός είναι ακριβώς να πιστούν οι οικογένειες να μεταβούν από το έναν παιδί τώρα στα 2 ή στα 3, όπως έχει αναφερθεί, για προφανείς λόγους. Το ζήτημα είναι ακριβώς να εξετάσουμε πέραν του οικονομικού, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, και είναι οι άλλοι όλοι λόγοι. Όπως είχαμε αναφέρει, υπάρχουν και άλλα πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία αποτρέπουν κάποιους από το να κάνουν περισσότερα από έναν παιδί. Και είμαστε σήμερα σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε. Οπότε, ναι, πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα, τις δομές μας, τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, να μας προβληματίσει ίσως και ο χρόνος ο οποίος απαιτείται να αφιερωθεί. Σας άκουσα πριν λίγο στο προηγούμενο σας θέμα για τον χρόνο τον οποίο πρέπει να δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, τον οποίο υποκαθιστούν με τη χρήση, ναι, κινητών τηλεφώνων. Άρα, είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να δούμε αν ως κοινωνία προσφέρουμε τη δυνατότητα αυτή στους γονείς, για να αφιερώσουν τον χρόνο που απαιτείται για τα παιδιά τους, για να μπορούν να τα κάνουν και να τα μεγαλώσουν σωστά. Ναι, και πρέπει να νιώσουν άνετα οι γονείς, δηλαδή να έχουν τις υπηρεσίες σε μια βολική απόσταση. Θα πρέπει να έχουν την ασφάλεια ότι το παιδί τους δεν θα έρθει σε ένα χειρότερο κόσμο, σαν και αυτά που είδαμε στη Λεμεσό να συμβαίνουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ότι απόλυτα. Πρέπει να είναι τα σχολεία καλά, πρέπει να είναι τα νοσοκομεία καλά, πρέπει να είναι οι προοπτικές ευβίωνες για ένα παιδί. Η πρόσβαση σε εργασία, το δικαίωμα της εργασίας, η νηπιακοπική στάθμη για να μπορέσει η μητέρα να πάει να δουλέψει, να φέρει το έξτρα εισόδημα. Έτσι. Για να δημιουργηθεί η δεύτερη οικογένεια. Είναι όλο αυτό το πλέγμα της κοινωνικής στήριξης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε για το ζήτημά μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για την επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν ανοίξει και οι πλατφόρμες για τους ΣΥΟΠ. Πάμε στον Ανδρέα Στυλιανού, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, να μας κατατοπίσει. Γιατί πολλοί κόσμος θα θέλει να ασχοληθεί.